Μία αποτύπωση για το πώς πήγανε δύο εκθέσεις που προηγήθηκαν, πρόεδρε. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν θαρρυντικά τα μηνύματα. Πραγματικά τελειώσαν και οι δύο οι εκθέσεις, σχεδόν ταυτόχρονα η μία με την άλλη, οι δύο από τις μεγαλύτερες εκθέσεις, όπως λέμε όλα, κάθε χρόνο. Ας ξεκινήσουμε από το Hong Kong συνέκθεση. Ήταν η πιο αποτυχημένη έκθεση την τελευταία πενταετία. 32 νομίζω οι ελληνικές επιχειρήσεις στον αριθμό, μειωμένες κατά 2, κατά 4 από πέρυσι, οι οποίοι από ό,τι έχω πληροφορηθεί και εγώ το μετανιώσαν όλοι που πήγανε, γιατί όχι μόνο δεν γίνανε δουλειές, απλά έλειπαν παντελώς, εντελώς οι Ρώσοι, αλλά και οι Κινέζοι, και οι Κινέζοι αγοραστές, και αυτοί απουσιάζαν. Χαρακτηριστικό είναι ένα που είπε ένας από τους εκθέτες ή επισκέπτες, νομίζω ένας από τους επισκέπτες που πήγε στο Hong Kong, μου είπε ότι εάν περνούσε ένα αυτοκίνητο μέσα από τους διαδρόμους και έτρεχε με 120 χιλιόμετρα την ώρα, ένα είναι σίγουρο ότι δεν θα χτυπούσε κανένα, γιατί οι διάδρομοι ήταν όλοι άδειοι. Αυτό δείχνει και την πραγματικότητα για το πώς πήγε η έκθεση, συρρυκνωμένη κατά πολύ κατά ένα όροφο. Φαίνεται ότι οι διοργανωτές του Hong Kong μάλλον δρομολογούν κάτι άλλο, κάποιο άλλο γεγονός στην Ασία, το οποίο φαντάζομαι ότι θα είναι η έκθεση στο Πεκίνο. Δρομολογούν δηλαδή το κτίσιμο του Hong Kong για να δυναμώσουν στο Πεκίνο. Αυτό θα το δούμε για το χρόνο. Ταυτόχρονα όμως υπήρχε και έγινε και η έκθεση στο Μιλάνο, η Ντιφούρ, η οποία έγινε ταυτόχρονα μάλλον στην εβδομάδα μόδας που ήταν στην Ιταλία. Το Μιλάνο ήταν τόπος συγκέντρωσης αγοραστών, επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστικό είναι ότι για να πάρεις ένα ταξί από την πιάτσα του Ντουόμο, η αναμονή στην ουρά ήταν πάνω από 40 λεπτά. Μου έτυχε 3-4 φορές να περιμένω ταξί στον Ντουόμο, που όταν σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν δεκάδες ταξί, και από ό,τι μου είπε ένας ταξιτζής, είναι γύρω στις 6.000 ταξί στο Μιλάνο, το οποίο δεν μπορούσε να αναβρεις πουθενά ταξί. Και όταν καλούσες ταξί για να έρθει από τις εταιρείες, η αναμονή ήταν πάντα στα 40 λεπτά. Αυτό διέδειξε το πόσο κόσμος ήταν στο Μιλάνο. Ας πούμε όμως για την έκθεση, για τη Μιφούρ. Οι διάδρομοι ήταν γεμάτοι. Κόσμος υπήρχε, πάρα πολλής κόσμος. Εξαιρετικά όλα τα περίπτερα και των Ελλήνων, 34 τον αριθμό οι Έλληνες γουνοποιοί, και μαζί με τους Έλληνες οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, Γερμανία κτλ. Και η Ιταλία, ήταν πάνω από 45 επιχειρήσεις ελληνικές. Στις 340 όμως επιχειρήσεις, οι οποίες αποτέλεσαν την έκθεση στο Μιλάνο. Για πρώτη φορά, 340 επιχειρήσεις στη Μιφούρ, γεμάτη και οι δύο οι όροφοι, 16-18.000 τετραγωνικά μέτρα καλυμμένα εντελώς, από ό,τι με πληροφόρησε ο πρόεδρος Ρομπέρτο της Ομοσπονδίας της Ιταλίας. Και μου έδωσε και αυτά τα στοιχεία. Χαρακτηριστικό επίσης ήταν και στη Μιφούρ, όπως και στο Hong Kong, η απουσία των Ρώσων αγοραστών. Αυτό ίσως είναι καλό για τις δικές μας τις εκθέσεις, οι οποίες φαίνεται ότι η επισκεψιμότητα από την πλευρά από των Ρώσων αγοραστών θα είναι μεγαλύτερη στις δικές μας εκθέσεις. Ευελπιστούμε, τους αναμένουμε με ανοιχτές τις αγκάλες για να τους πουλήσουμε και τα προϊόντα μας. Όπως έλεγα, όλα τα περίπτερα ήταν γεμάτα με κόσμο στις επιδείξεις μόδας τις οποίες κάναμε, γιατί φαίνεται όλος ο εκθεσιακός χώρος πάνω από τον ημιόρροφο, υπάρχουν οι καφετέρειες και τα εστιατόρια, οπότε έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις όλα τα περίπτερα από πάνω. Εγώ πήρα και φωτογραφίες και τις έβαλα και στο διαδίκτυο για τα περίπτερα τα οποία ήταν όλα γεμάτα με κόσμο κατά τη διάρκεια των επιδείξεων μόδας. Αλλά το καλό είναι όταν τελείωναν οι επιδείξεις μόδας, όλα τα τραπέζια τα οποία γράφουν ή παίρνουν παραγγελίες ή ξαναβλέπουν τα κομμάτια, ήταν όλα τα τραπέζια γεμάτα. Και καθώς επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι πέρασα 3-4 φορές από περίπτερα των δικών μας ατόμων, δεν τους είδα όλους γιατί είχαν δουλειά. Άλλοι όμως μου είπαν ότι είναι πεσμένη η έκθεση κατά το ίμιση από πέρυσι. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να ξέρω το τι δουλειά έκανε η κάθε επιχείρηση ή το τι δεν έκανε. Αυτό θα δείξουν από τις δημοπρασίες τις επόμενες ημέρες. Εάν η αγορά, εάν
εάν οι γουνοποιοί πάνε στα δημοκρατήρια και αγοράσουν τα γουνοδέρματα. Αυτό θα σημαίνει ότι πήραν παραγγελίες και θα αρχίσουν για την υλοποίηση των παραγγελιών. Στην πρώτη δημοπρασία την οποία έγινε στην Κοπενχάγη, δημοπρατήθηκαν 3,5 εκατομμύρια δέρματα. Ο αριθμός των δερμάτων που αγοράστηκαν από την Ελλάδα είναι ένας, μηδέν. Δεν αγοράστηκε ούτε ένα δέρμα. Αυτό δείχνει ή ότι είχαμε εμπορεύματα, είχαμε δέρματα και κάναμε την καινούρια κολεξιόν, ή σημαίνει ότι δεν είχαμε δουλειές. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν είχαμε δουλειές, στην πάση περιπτώσει. Θα δούμε τώρα, εάν γίνουν οι πρώτες δουλειές καταρχάς στο Μιλάνο, και ευελπιστούμε στην έκθεση της Αθήνας τώρα το Μάρτιο και το Μάιο στην Καστοριά, που ελπίζουν να πάνε καλά. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω και με έναν από τους προέδρους από τα πρωτοβάθμια στην Ιταλία, από τα πρωτοβάθμια του ενδύματος, ο οποίος λέγεται και Στέφανο Ντομινέλα, ο οποίος μου έδωσε και αυτός λίγες πληροφορίες για το ένδυμα, για το αμπιλαμέντο που λένε στην Ιταλία, για το πόσο είναι ο τζίρος. Ο τιμολογημένος τζίρος για το 2017 ήταν 2,8% επιπλέον, τιμολογήσει σε 64 δισεκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, η ένδυση, το αμπιλαμέντο που λένε οι Ιταλοί, μαζί με τα 15 δισεκατομμύρια του κοσμήματος και μαζί με τη γούνα και το δέρμα, αγγίζουν τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε φατουράτο, τιμολογημένο προϊόν δηλαδή, που εξάγεται από την Ιταλία. Έχουν επικεντρωθεί, από ό,τι μου είπε, οι Ιταλοί στο design, και χαρακτηριστικό είναι αυτό που μου είπε, ότι προντότο di media qualità non può essere prodotto in Italia, δηλαδή ότι προϊόντα μεσαίας ποιότητας δεν μπορούν να είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία. Άρα θέλουν την υψηλή ποιότητα, εκεί έχει επικεντρωθεί όλη η Ιταλία, αυτό είδα και εγώ, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε και εμείς, την υψηλή ποιότητα, για να έχουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, να πιάνουμε και τιμές καλύτερες και να έχουμε και το προϊόν αυτό που ζητάνε πλέον και οι Κινέζοι αλλά και οι Ρώσοι.